Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Dentist Pass, το προληπτικό πρόγραμμα οδοντιατρικής για όλα τα παιδιά από 6 έως 12 ετών, όπως ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ρωτήσατε σε σχέση με τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε να μεγαλώσει, δηλαδή να μπορεί να κάνει και το σφράγισμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο μικρός μαθητής και ταυτόχρονα να συνδεθεί το όλο πρόγραμμα με την εγγραφή στις σχολικές βαθμίδες. Πρόκειται για το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής, το οποίο αφορά σε πάνω από 660.000 παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, χωρίς ισοδηματικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια. Παλεύαμε χρόνια, τουλάχιστον να υπάρξει ένα προληπτικό πακέτο, αξίας 180 ευρώ παρακαλώ, για παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Εμείς στην τελευταία Γενική Συνέλευση, το ψηφίσαμε ομοφόνως και οι 52 οδοντιατρικοί σύλλογοι της χώρας, το καταθέσαμε στην κυβέρνηση, όπως τα καταθέτουμε χρόνια, και φυσικά υπήρξε το κουτσουρεμένο πακέτο, το οποίο δεχόμαστε βέβαια, δεν λέμε ότι δεχόμαστε, αλλά να είμαστε ειλικρινείς ότι δεν είναι πρόταση του Υπουργείου Υγείας. Ήταν ένα αίτημα δικό μας και μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, αρκετών ετών θα έλεγα, υλοποιείται τώρα. Δεν ήταν κάποια πρόταση, ιδέα ή παροχή του Υπουργείου, ήταν μια κατάκτηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Οι προληπτικές πράξεις που αφορούν ενδεικτικά σε έλεγχο στοματικής υγιεινής, καθαρισμό, απομάκρυνση πλακών και φθορίωση. Εμείς επανελειμμένως σε όλους τους τόνους ενημερώνουμε ότι η πρόληψη είναι το παν στην οδοντιατρική, στη στοματική υγεία, στην ιατρική ευρύτερα. Και καλή στοματική υγεία σημαίνει καλή ευρύτερα υγεία, γιατί από τη στοματική κοιλότητα ξεκινούν όλα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας της προληπτικής οδοντιατρικής για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, καθώς και την εμπέδωση της φιλοσοφίας της προληπτικής οδοντιατρικής και την ενημέρωση των γονέων αλλά και των παιδιών για την ανάγκη της επιμέλους φροντίδας της στοματικής υγιεινής, ώστε τα παιδιά να μεγαλώσουν χωρίς οδοντιατρικά προβλήματα.